Θέλω λίγο να δούμε κάποιες φωτογραφίες. Βλέπουμε εδώ πέρα τον Μανούς, ο οποίος είναι κερδικός. Θα συνδεθούμε μαζί του από την περιοχή της Αγίας Πετρούπολης. Ερωτικός μετανάστης. Αλλά τον έχει βοηθήσει. Θα μπορούσαμε να το πούμε. Θα μπορούσαμε να το πούμε. Σεφ. Και έχει αποφασίσει να παραμείνει στην περιοχή, να δραστηριοποιηθεί και να μάθει τους ντόπιους εκεί τις ελληνικές γεύσεις. Σωστά. Φυσικά, κάτι που θέλει τόλμη φυσικά και θα άρεσε να το κάνεις. Μάλιστα. Λοιπόν, έχουμε και το Βήχα σήμερα, υπομονή για άλλη μια μέρα, δεν θα μας αφήσει. Μας έχει πιάσει εκεί, θα μας ταλαιπωρήσει. Λοιπόν, πάμε να τον συναντήσουμε. Την καλησπέρα μας. Καλησπέρα. Τι κάνετε, πώς είστε? Μια χαρά, μια χαρά. Σας ακούω λίγο χαμηλά, αλλά ακούγεστε, εντάξει. Θα το βρούμε, θα το βρούμε. Πού βρίσκεστε? Είμαστε σχετικά κεντρικά στην Αγία Πετρούπολη, στο κέντρο. Είναι ένα ωραίο σημείο, μια ωραία πλατεία εδώ. Από πίσω μου είναι ένα μουσείο τέχνης, ρωσικής τέχνης. Πολύ κοντά είναι κάποιοι πολύ όμορφοι καθαϊδρικοί ναοί. Κύριε Σεφοστρατουδάκη. Ένας πιο γνωστός κιόλας είναι εδώ γύρω στην περιοχή. Έχουμε και εδώ κρύο, όπως άκουσα και το προηγούμενο συνομιλητή σας, περίπου ίδιες θερμοκρατίες έχουμε. Κύριε Σεφοστρατουδάκη, οι εικόνες που μας μεταφέρετε είναι πραγματικά εντυπωσιακές. Μακάρι να είχαμε κι εμείς εδώ αντίστοιχες, η αλήθεια είναι. Αλλά να τα πάρουμε λίγο τα πράγματα από την αρχή και να μας εξηγήσετε πώς βρεθήκατε. Σας έχασα λίγο τον ήχο τώρα. Ρώτησα πώς βρεθήκατε εκεί πέρα, πώς βρεθήκατε στην Αγία Πετρούπολη από τα Χανιά. Όπως καλά είπατε, ένα μεγάλο μέρος ήταν, λέγεται ερωτικός μετανάστης. Ο τίτλος, 50% ήταν αυτό και 50% είναι η έπνευση που πήρα από τους ανθρώπους εδώ, είδα πόσο πολύ διψάνε εισαγωγικά για ελληνικές γεύσεις. Οπότε αυτό μου έδωσε τεράστια όθηση να πω ότι θα επιχειρήσω αυτό ακριβώς το πράγμα. Να κάνω σκοπό ζωής μου να διδάξω όσο γίνεται περισσότερους Ρώσους να μάθουν τις ελληνικές και τις κρητικές γεύσεις. Μάλιστα. Γενικά η νοοτροπία τους αναφορικά με το πόσο ανοιχτή είναι σε νέες διατροφικές συνήθειες, που έχετε καταλήξει, τι συμπέρασμα προκύπτει? Αν κρίνω μόνο από τις αντιδράσεις από μένα, είναι πάρα πολύ ανοιχτή. Δεν ξέρω αν έχει να κάνει με το ταλέντο μου να μαγειρεύω, αλλά ή αν γενικά τους λείπει κάποια καινούργια ιδέα τόσο πολύ. Πάντως σίγουρα διψάνε πολύ για ελληνικές γεύσεις. Τα event που έχουμε διαρμανώσει ως τώρα έχουν πάει παραπάνω από τις προσδοκίες μου. Οι άνθρωποι ήταν ολόζεστοι, ήταν πάρα πολύ χαρούμενοι από τα event, με ρωτούσαν τις συνταγές. Πολλές φορές ό,τι παραδοσιακό φτιάχνω εξαφανίζεται σε χρόνο ρεκόρ, δεν προλαβαίνω δύο χέρια να ταΐσω όλες τις δρόσεις της περιοχής. Αυτό είναι ευχάριστο, πάντως είναι ένα ευχάριστο πρόβλημα για μένα. Κύριε Σεφοστρατουδάκη, σίγουρα θέλει θάρρος και τόλμη κάποιος να αποφασίσει να μεταναστεύσει σε μία άλλη χώρα. Υπήρχαν κάποιες δυσκολίες τις οποίες αντιμετωπίσατε όταν πρώτο πήγατε εκεί πέρα στην Αγία Πετρούπολη? Καθημερινότητας, δυσκολίες καθημερινότητας. Δυσκολίες πάντα υπάρχουν, ό,τι και να επιχειρήσεις πάντα θα βρεις δυσκολίες. Δόξα τω Θεώ, έχω τη γυναίκα μου η οποία με βοηθάει συνέχεια. Και το κοντινό της περιβάλλον, φιλικό περιβάλλον, οικογενειακό, με υποστηρίζει πάρα πολύ. Νιώθω σαν να έχω μια δεύτερη οικογένεια εδώ, οπότε διευκολύνει πολύ τα πράγματα. Σίγουρα πάντως αντιμετώπισα πολύ μεγάλη δυσκολία όσον αφορά τη γραφειοκρατία, για να καταφέρω να μείνω εδώ. Η γραφειοκρατία όσον αφορά την άδεια παραμονής ήταν ένα μεγάλο τέρας, το οποίο σχεδόν με έφερε στα όρια να θέλω να γυρίσω πίσω. Ήταν πολύ δύσκολη περίοδο. Δύσκολη περίοδος, έχετε βρει τα πατήματά σας, έχετε και τη σύζυγό σας, αλλά δεν τώρα, ξέρω. Ναι, τώρα έχουμε βρει σίγουρα μια ισορροπία, ναι. Αλλά σαν τις ομορφιές της Κρήτης όμως δύσκολο.
Η Αγία Πετρούπολη έχει άλλες ομορφιές. Την Αγία Πετρούπολη τη χαρακτηρίζουν ως Βενετία της Ρωσίας. Είναι πανέμορφη αρχιτεκτονικά, από θέμα κουλτούρας και τα σχετικά. Αλλά σίγουρα αυτή τη στιγμή θα αντάλλαζα, θα αντάλλαζα μια κούτα χιόνι για εσάς που θέλετε να δείτε χιόνι με μια κούτα πορτοκάλια. Με μια κούτα πορτοκάλια. Είναι και της εποχής τώρα, ε. Να σας στείλουμε. Από το Φόδελε, από το Φόδελε. Είναι κάτι τόσο απλό, αλλά επειδή λείπω για κάποιο διάστημα, θυμάμαι τη μυρωδιά που έχουν τα πορτοκάλια από το χωράφι μας στα Χανιά. Είναι κάτι από τα απλά πράγματα της ζωής. Σας λείπουν. Απλά θα βγούμε χαμένοι, γιατί θα έχει λιώσει το χιόνι μέχρι να έρθει, ενώ τα πορτοκάλια θα πάνε στην ώρα του. αυτή είναι η διαφορά μας. Λοιπόν, να ευχηθώ καλή συνέχεια. Θέλω λίγο να στείλετε χαιρετισμούς όπου εσείς νομίζετε, όπου εσείς θέλετε, εδώ στους δικούς σας ανθρώπους. Στην οικογένειά μου, σε όλους τους φίλους μου που με στηρίζουν και με συμπαραστέκονται καθημερινώς, μου στέλνουν πάρα πολύ ζεστά μηνύματα, συμμαθητές μου, παλιοί μου φίλοι, οικογένειά μου, οικογένειά μου από όλα τα σημεία της γης, ακόμα και από Αυστραλία που έχουμε συγγενείς. Που στέλνουν μηνύματα και πραγματικά είναι σαν να λέμε ζωτική σημασία, γιατί είμαι μακριά από την Κρήτη και όσο να είναι μου φέρνουν τον τόπο μέσω των μηνυμάτων τους. Μάλιστα. Άλλοι Έλληνες εκεί στην περιοχή και ειδικά από την Κρήτη υπάρχουν? Εδώ οι Έλληνες είμαστε μετρημένοι στα δάχτυλα ίσως το δύο χεριών, αυτό. Μπορεί να είμαστε 6-7 Έλληνες εδώ πέρα λογικά, γιατί σχετικά πρόσφατα που συναντήθηκα με τον πρέσβη, τον Έλληνα πρέσβη, πραγματικά ήξερε με το ονοματεπώθυμό τους έναν. Μάλιστα, λοιπόν. Και μου είπε χαρακτηριστικά είμαστε λίγοι και πρέπει να συμπαράστεκόμαστε ο ένας τον άλλο. Πρέπει να προσέχουμε ο ένας τον άλλο. Λοιπόν, κύριε Σύφωστρατουδάκη, τους χαιρετισμούς μας. Να σας ευχαριστήσω πολύ, με το καλό να τα ξαναπούμε και πάλι. Χάρηκα που τα είπαμε, χάρηκα. Πήρα λίγο άρωμα Κρήτη. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλές γιορτές να έχετε. Χρόνια πολλά.